Γεια σας. Δεν πρόψε εναντίον Αστραχάν. Η πρόψη είχαμε την πρώτη κατοχή, αλλά τη χάσαμε την παλίτσα. Και τώρα στην επίθεση η Αστραχάν. Δεν καταφέρω να με το νούμερο 77 ο Μακίσικ. Είναι ο Κωνσταντόπουλος. Ο Λίμπε τώρα θα κάνει την κλασική του κίνηση, δεν θα σκοράρει όμως. Γεια σου Λία! Δεν μου λάσσα όμως πίσω τρίπλα ο κύριος. Ας πήξε το νούμερο 14, θες να μου πεις λίγο τα ονόματα. Βέβαια. Θα τα ξέρω σιγά σιγά. Θα μαθαίνω να τα λέω. Σπυριδόπουλος το 0. Πώς? Σπυριδόπουλος. Αντωνίου το 22. Αντωνίου το 22. Κωνσταντόπουλος το 77. Μάλιστα. Βέρας το 14. Βέρας το 14. Τελεία. Τελεία. Κωνσταντόπουλος είναι που έχει την μπάλα τώρα. Δεν είναι στον... Και στους άλλους μπορεί να μην δέσει το φύλλο που είναι αλλαγή. Ναι, και το κυρίου μετά στο Μεσοτζάκι, δεν ξέρω. Ωραία, που είναι ο Πουλάκης. Ο Πουλάκης, και τον Τζουλόπερα, δεν ξέρω. Είτε μου το λέει. Ψηλός είναι ο Βιερινός. Το ξέρει. Και ο Βιερινός. Δεν το ξέρω, ρε Μάγκα, τι να σου κάνω τώρα. Μόνο τον Αλιγέρο θα ξέρω και τον Λιμπερόπουλο. Τι να σου κάνω τώρα. Οκ. Πουλάκης λοιπόν αυτός που έχει την μπάλα τώρα. Ο οποίος δεν θα καταφέρει να σκοράρει, αλλά θα μαζέψει το rebound. Την μπάλα θα φτάσει στον Λιμπερόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος πασάρει στον Αβγερινό. Προσποίηση. Κερδίζει το άλλο. Φιλός. Λίμπε. 4-3. Δεν το βάζει. Ο Αλιγέωργας, ο Πουλάκης δέχεται το στόπ από τον Σπυριδόπουλο. Κωνσταντόπουλος τώρα. Και Αντωνή, όχι Σπυριδόπουλος. Τριποντάκι, ας το πω. Από τον Αντωνίου, άμα, το 14. Ναι, 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 πολύ σωστά. Το 22 είναι Αντωνίου, το 14 είναι ο Βέρας. Ωραίος. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά αυτά τα λάμα ήταν. Ο Βέρας αλλοιώνεται από τον Αλιγέωργα, ο οποίος ετοιμάζεται και το τρίποντο, το χάνει. Ήσαμε και το τρίποντο, αλλά τρίμα λίγο. Μας κάνει βέβαια. Ναι, ο Αλιγέωργας γι' αυτό παίζει με το Λίμπη του, λίγο στο Καλαδρίο παίζει. Εκεί έμαθε τις κινήσεις του με τα αριστερά, με τα καλά τα κτλ. Σκοράρει Αντωνίου. Δεν μπορούσα να τα καλά, ξέρω και τις έπες. Έχετε, ναι, ναι, ναι. Ο Γερνός πετυχαίνει το πρώτο καλάθι των προπς. Ενώ από την άλλη η σκόρερ είναι ο Σπυριδόπουλος και ο Αντωνίου. Ο Βέρας στον Κωνσταντόπουλο. Τάριο Βέρας, σωστή. Ο Γερνός μαζί το rebound. Πουλάκης. Αλιγέωργας. Ωραία, κύριε στον Βασίλη, αυτό έχει σε αυγερνό συνεχή για να πάρει ξεκινικό επάνω και ένα σκοράρι. Μέχρι στα ίσα. Στα ίσα. Στα ίσα λοιπόν, μετά από 4 λεπτά στο μάτς. Δύο όλα. Τι. Είπα, μετά από 4 λεπτά στο μάτς, δύο λεπτά σκορ. Δεν είπα κάτι να πω. Γάλλος. Άλλος. Φέρνει Σπυριδόπουλος, Αλιγέωργας, πήρε rebound. Λίμπε. Πήγε Λίμπε. Κύριε Λιμπερόπουλε από εκεί. Τι ξέρω τι λέει αυτό. Τι είχε το προσφαιρικό σου σύγχρονο. Το πέναλτι δεν ήταν αυτό. Ήταν το φάουλ που το εκτέλεσε ο Καράφλας ο Σεζάρ. Δεν θυμάμαι τι. Δεν θυμάμαι αυτό εδώ. Κάτι έτσι. Ένα ορευματικό τρίποντο από τον Λιμπερόπουλο πήγε για το 4-2. Ήταν με τη Μίλαν αυτό το 1-1 το στο Άγκα πάντως. Αυτό φάουλ, ναι μπράβο. Ναι.
Κοροϊδεύεις. Φωτάκι σήμερα δεν κομμάς παίρνει. Λες του Γιώργου με τα ψημένα τα ορνήθια. Εσύ ο Σκεντεκόπουλος. Τριπλίτσες εκεί από τον Λίμπε. Αυγερενός. Επίσης φάουλ. Φιλάκι στοχή από τον Σπυριδόπουλο πραγματικά, όχι από τον Αγκαμίου που είχε καλάχιστο. Περιχάμε τον Γιώργας. Μια κάλτσα αυτή ρε φίλε, η μαύρη. Σάρε! Η μαύρη που φοράει το... Nike. Μπορεί 77. Ο Σαντόπουλος. Ο Σαντόπουλος. Λείπε. Πάσε για τον Πουλάκη, ο Πουλάκη σώγησε. Τώρα ο Βέρας με την μπάλα. Ο Παντόπουλος. Νησίασε, αστόχησε, ριμπάουντ ο Λιμπερόπουλος. Πάμε γύρω τώρα. Φάουλ κρίσε ο Πουλάκης. Τέταρτο φάουλ. Ο Αγερινός από κοντά σκοράρει. 5-2, 3 υπότιτλοι του Σιλού, αν δεν κάνω λάθος. Αλλιώνεται στην προσπάθεια του Αντωνίου. Ήταν καλή άμυνα εδώ οι γηπεδούχοι. Στοιχείο Πουλάκης. Λιμπερόπουλος από τη γωνία. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Από κάτω ο Σπυριδόπουλος θα μειώσει στους δύο πόντους, 5-3. Αλήθεια, ροκά. Δεν είναι το αγαπημένο του παιχνίδι το τρίποντο. Θα πάει στην γραμμή για να ο... ο Αλήθειος. Τι φωνάζεις μωρέ, μία και μία και μία και μία. Τι θέλεις. Φίλος. Φίλος. Φίλος μου είναι. Φίλος, ναι. Ωραία. Το φίλμα για ψηλών. Δεν έχω ιδέα. Ωραία. Δεν μπορούμε να σου πω και στο τρίπο εδώ. Αλλά δεν τελείωσε. Για να ξέρω ρε παιδί μου πάνω κάτω. Είναι φίλο... Δεν είναι πολύ φίλο. Μουγάτσα είναι φίλο... Δεν μπορείς να δεις, αυτό δεν μπορείς. Γι' αυτό είσαι να φτιάχνουν τα
άμυνα. Τι έπαθες? Κάτι την άμυνα. Είσαι καλά? Δεν είναι κάτι να μου πεις. Τώρα. Δεν το λέω. Γυναίκα. Δεν το λέω, αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει γυναίκα, ε. Ναι, ναι. Ο φίλος με την γυναίκα λάθη. 9-3 το σκορ. Δεν είναι πηγή όλο το πρόβλημα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Μας έχουν κάνει να μην μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Αλλά... Σπίξε ο Βέρας. Ο Ζερινός. Περνάει τον αντίπαλό του, δεν θα σκοράρει όμως. Συνέχεια στο χειρίο ο Σπυριδόπουλος. Λιμπερόπουλος στον άλλο Γιώργα. Στον Λιμπερόπουλο πάει η μπάλα, ο οποίος θα σκοτάρει από την κορυφή. Θα βάλει το τρυποντάκι, 11-3. Απ' έξω. Δεκαεφτά. Δέκα. Καλό. Νομερόπουλος στον φίλο. Πέντε. Κλείστηκε. Αγερινός. Δύο. Αλιγέωργα. Σας το πει. Τέλος. Και πρώτο δεκάλεπτο. Τέλος δεκάλεπτο που... Πλαστικά γέρνει προς τους ανθρώπους. Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλά. Καλή σύε. Ο Αντωνίου πασάρει στον Βέρα. Ο Βέρας στο σύ. Και ο Πουλάκης παίρνει το rebound. Φίλος. Ωραία, ο φίλος βρίσκεται στο ταμπλό. Δεν έχει συνηθίσει αυτό το παιχνίδι ο φίλος. Έχει συνηθίσει, τον βάζει καλάθι όπως σε όλα τα μολά. Έχει στη συνέχεια αυτό στην μπάλα. Στα τουρνούα μόνο νόμος δεν είναι έτσι. Τους βάζει καλάθι μετά τη ζυγάμινα. Όταν φάει καλάθι παίζει επίθεση. Απλό για κάτι. Το δουλεύουμε κανονικά. Ε? Το δουλεύουμε κανονικά. Αλλά λέει δεν ξέρω να σου πούμε γιατί τι γίνεται. Γιατί μας έστειλε το post του τέτοιου, του Δήμου Πεντέλης. Όπου λέει ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά. Αλλά μετά σε επικοινωνία που ήρθαμε με τον ίδιο είπαν ότι δεν έχουν πει κάτι. Λάκης, ωραία πάσα. Ο φίλος δεν σκοράει. Ακυρώθηκαν οι αδημίες, δώσει πρεπό αύριο. Ναι ρε. Θα πληρωθούν όμως θα πάρουν τα χρόνια, δεν έχω πάρει ακόμα τα λεφτά. Δεν πειράζομαστε, δεν πειράζομαστε, δεν πειράζομαστε. Ο Γέρνας στο rebound, θα συμβουλεύει τον Βασίλη τον Αλιγέωργα. Πέρασε τον Ιβέρα, πέρασε τον Βρήκε μπροστά του, πασάρι. Σε λέω, ας είμαι μαγική κατάσταση. Λίγο να σου φέρει το θα φάμε μετά, ε. Έχω φάει να σου πω ήρθε τώρα εμάνα με το γιο και φάω. Μοριά του κοτόπουλο. Και κυλοπηδένια μαγαρά μια φίλια. Και
αυτό. Και εμείς καθόμαστε και τρώμε σαν μαλάκες McDonald's. Αν είναι δυνατό. Πάρε τηλέφωνο τη μέρα του πρώτα παιδιού. Πάμε τέλεια μάτια. Με 90 δάκρυα. Αχ, τι λέει ο άλλος. Ότι το πόσο δίπλα. Τον Γιάννο Γιάννο Κάσο, τον Ιωάννο Κάσο, τον Ιωάννο Κάσο, τον Ιωάννο Κάσο, τον τι έχει? Ο Λιχανίδης δεν έπαιξε. Ποιος? Όλα. Ωραία, με τον Αγερινού. Ο του μπαίνουν δικά όμως και αυτή την φορά αυτός που είναι ένας Περιδόπουλος. Και νίκησε. Και νίκησε. Σε συγκρινή ονομασία του Βεβαλού. Ότι είναι... Αυτό που είναι εκεί, το πότσι του. Έχασε ένα εύκολο εδώ, Παπαδόπουλος. Ο Αλεγγύρωγας πλησιάζει και στο φάουλ. Φυλάξεις το έχεις. Ο Βέρας κάνει φάουλ, τέταρτο ομαδικό. Τρίτο. Το βάλεις στο γρήγορα. Δεν ξέρω, γιατί μιλάμε. Τώρα όμως... Δεν παίζω. Τέταρτο! Έγινε. Θα βγει ο Βασίλης Ολυγγέωρος, εμφανώς κουράστηκες. Δεν μπορεί ούτε να αναπνεύσει. Πουλάκης, ωραίο καλάθι. 14-5. Και αυτός πήγαινε να πάρει την μπάλα, να παίξει ξανά επίθεση. Τι ωραία που ήταν τα παλιά τα μονά, ε! Που έβαζες καλάθι και συνέχιζες να παίζεις. Ωραία, ωραία, υπαρθένεται. Μια σέντρα εκεί από τον Λιμπερόπουλο. Δεν ήταν η καλή επίθεση. Πουλάκης που παραχάνει τον drive. Ο Αγερνός για να πάρει το rebound. Θα κερδίζει φάουλ. Και θα το πάρει. Έγραψε ο Ήμος Πετέλης. Το είδος. Κλείνουμε επίσης για τις επόμενες 14 μέρες στο πολυμετήριο και τους υπόλοιπους αθλητικούς χώρους που δίνουν. Απόφαση ο Πέτρος να πιέσει τους αθλητικούς λόγους που πιέσει. Ναι, αλλά δεν θα το λέει αυτό ο Κωνσταντίνος. Διάβασα, ρε. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί θα πλούδες εδώ πέρα και δεν είναι αυτό που λέγεται. Ναι, και μου λέει εμείς παίζουμε τα άντια. Πρέπει να σου πω. Σαν να σου λέω ότι δεν με νοιάζει τι λέει ο Δήμος, οπότε θα κάνω μισό. Θα μας κάνεις να μισό. Εσύ το λέει για να μην χάσουμε... Θα πηγαίνεις γιατί είναι επικίνδυνος ο Κωστής. Τι είσαι εσύ, έκλεισε την επικοινωνία εκείνωση ή μίλησε με κάποιον. Όχι, επίσημα ανακοίνωση του Δήμου Πετέλης. Δεν γίνεται να τα κλείνουν όλα αυτοί και ο άλλος να λειτουργεί αυθαίρετα. Ας αρχίσει την τεχνική παίζει. Για μένα μέτρα να σου πει πως θα έπρεπε να πει ότι παιδιά δεν είναι συνεχή. Δεν ξέρω τώρα. Εμείς τώρα που είδα μήνυμα, κλείνουν και οι δικές μας ακαδημίες που θα κάνει μόνο τον τρικό και το γυναικείο. Στα μελίσια στο ποδόσφαιρο. Που είναι στο Δήμο Παντέλης πάλι. Αγίος σκοράρει. 16 το δικό σκορ. Επίσης όταν σου επιβάλλουν μέχρι 60 άτομα ανώτε το όριο. Μια από εδώ που τσίσαμε. Τώρα να μην είσαι. Δεν μου δικιά στην ομιλία, δεν κάνω.
Μου πάει μια μέσα επειδή δεν ξέρω να κάνει καζάσα, δεν ξέρω πόσο ξέχασε. Του κάνει καβαλέ και ο Τζόρτζ. Ε, κάνει καβαλέ και ο Τζόρτζ. Δεν είναι και δημοτικό, δεν είναι σαν το κουλένο που είναι δημοτικό. Αυτό να κάνει τέλος. Δεν είναι και δημοτικό. Το είπε παρά, το είπε στη Λούφα. Για μένα τι είναι. Το γράμμισα. Όχι, δεν μπορούμε να λειτουργούμε αυστέρετα εμείς. Μπορεί και ο παίκτης να έρθει να κάνει μήνες που λέω λόγους. Γιατί με αναγκάζει να παίξει. Και θα υπάρχουν. Όλοι ξέρουν από το μήνα. Πέφτουν οι κορμιά, έχει για ένα rebound, για μια μπάλα, για μια κατοχή. Σουτάρει ο Βέρας, κατοχή. Σε έκανε που τέλα ο Φώτης. Ο Φώτης δεν ξέρει. Τι έκανα όμως. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι έχει περάσει το πρόλαμα την αφαίρεση. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Η αφαίρεση δεν είναι το δυνατό του σημείο. Σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Χαμένο το τέλος σχήμα με τον Ολιγέρο Γανάλια στο low post αντί του Αργερινού. Για να δούμε αν θα αλλάξει το πράγμα. Αυτό είσαι πάντως στο Στραχάνη τώρα ο... Τελευταία μέρα σήμερα. Τρίποτα και ο Λίμπε, 19-6, 2 λεπτά ακόμη για το δημόσιο. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει ότι είπε ο Πόνης Πεντέλη. Μετά πριν να φύγει, αύριο πριν να φύγει, να φύγει να βάλουμε τα βήματα. Πώς θα κάνει πρόβλημα. Προφανώς. Η Πεντέλη θα κάνει, θα κάνει αγώνα εδώ πέρα. Δεν θα πίνει σαν μιλήσεις. Που για τα μελίζα το κράτος. Μα δεν μας πετρέλει με λυσίον είναι. Άρα αυτό αύριο θα ακολουθήσει η ανακοίνωση από πιο ψηλά και θα πρέπει να βάλω το πάντα. Θεωρητικά αυτό πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει άλλη ακολουθία. Καταλαβαίνετε. Μα πρέπει να μπουν σε καράτινα, δεν γίνεται αλλιώς. Ένα να ζήσω. Πολύ καλή άμυνα από τον Βασίλη και τον Γιώργα. Το πουλάκι στο σκοράρι. 22-6. Ο Σαρτόπουλος. Λάθος. Πολύ καλή παράδομα στο σκοράρι. Και από τον Σπυρδόπουλο, όχι από τον Αντωνίου. Τον Αντωνίου πήγε. 22-8. Πουλάκι, συστοχή, rebound τον Σπυρδόπουλο. Και πάλι ο Αντωνίου. Δεκαπέντε. Νομίζω ότι θα λέγε 10. Πέρας. Για τέτοιο μέχρι. Ξέχουμε. Στο. 5. Ο Σταυρόπουλος το χάνει από κοντά επίσης η ψυχή. Ο Σπυριζόπουλος. Ο Αντωνίου. Τέλος του πρώτου μηχρόνου, 22-8. Δεν πιστεύω. Η άλλη γιατί κύρωσαν. Γιατί κύρωσαν. Είναι ο μαλάκι. Κοίτανε. Κοίτανε. Κυριακή μεσημέρια μόνο. Να βάλω και τους δικούς τους ερμπόλερες. Μπορούμε. Αυτοί θέλανε Κυριακές. Δεν ξέρω. Στο προτείνω, αλλά μήπως να μπουν αντί για αυτό. Θα μπορέσει να γίνει. Αντί για την T2. Ας το κάνουμε το κοστέρα που μας φέρνει. Και έχουν παίξει αγώνες κατά, να
Πόσοι αγώνες που έχουν καλύτερο η Σάντι. 10 αγώνες αγώνες. Η Σάντι. Έξι δεν είσαι δεύτερο. Δεν είσαι δεύτερο. Έξι αγώνες. Δεν είναι πολύ. Γιατί είναι 8 μάλιστα. Δεν είναι 7 αγώνες τυχές ακόμα. Έχουν παίξει 2 φορές. Δεν είναι και 5 αγώνες. 5 αγώνες. Αλλά όλες παίζουν μετά play-off κάτι. Θα παίζουν play-off. Μπορεί και να μην έχει σάντς, αλλά δεν έχει κάνει. Πολλά το πρώτο δίλεπτο, πόσο 10 πόντους φτάνουμε αυτό το φουκάκι. Είναι ακριβώς. Ούτε και σε πας καλά μεταφέρεις. Τους 11 πόντους φτάνουμε. Sorry, εντάξει, το έχουμε στο σύνολο. Αυτό που βλέπεις από δεξιά είναι το 11. Αυτό το πίνακα. Το, το δεξιά, αυτό είναι σε δύο παύλες. Το 8-1-1 λες. 1-1, ναι. 11. Ωραία. Η Αστραχάν. Τον πλεισοστοχή στο τρίποντο. Πουλάκης πασάρι στον Καλλιγιώργα. Ο Λίμπε ελεύθερο τρίποντο. Θα το χάσει παρόλα αυτά. Σταντζόπουλος με ταυλό σκοράρι. Μειώνει σε ταυλό σκορ 24-12. Πουλάκης ακόμη ένα drive. Με το αριστερό θέλει να το βάλει και τα καταφέρνει. 5-12. Μπερδεύονται, ξεχνούνται συνέχεια και ο φίλος το έκανε και ο Πουλάκης δύο φορές. Βάζει καλάθι και πάει να παίξει σε ένα επίθεση. Έτσι, έτσι είναι. Εντάξει, ψάρις, καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Ομέ. Μόνο αυτός είναι καλό παιδί. Τι να λες. Ναι, τι να μου πάλι. Ακριβώς. Φίλος πήρε την μπάλα, δεν καταφέρει να σκοράρει. Το rebound το πήρε ο Σπυριδόπουλος. Και ξανά παίρνει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει στον Ολυγιώργα, ο φίλος πήρε το rebound. Μήκα μια μπάλα και έπρεπε να καταφέρει. Έχει, έχει, φίλε. Δεν θα πιέσει σφίλια. Όχι. Μήκα άλλη. Ναι. Μήκα άλλη. Πράγμα πιάστε με. Όχι. Όχι εδώ. Ο Βέρα στη γωνία θα δοκιμάσει τριποντάκι. Δεν θα μπει. Αλληγύρωγα στο rebound. Ωραία πάσα. Όχι δεν ωραία πάσα. Βγήκε ο Αντωνίου και έκλεψε. Στη συνέχεια κερδίσει το foul. Ο φίλος θα δώσει τη θέση του τον Αυγερινό. Μας έχει υπνοτήσει λίγο αυτό το μάτς. Δεν νομίζω να φταίει το μάτς βασικά, αλλά η ώρα. Ωράριο Βέρας, ωραίο καλάθι, 25-13.
Ξυπνάω και 8 ώρα το πρωί να πάω. Καλή. Έχει χτυπήσει αδερφή μου το χέρι της και την πόλη φυσιοθεραπεία. Και τους βάλανε το πρώτο ραντεβού. 8.30 ώρα το πρωί. Α, στα στελαχώρια σου λέω. Αύριο θα πάω 10 ώρα. Να μου δώσει ο Κατογιάννης και δεύτερη δουλειά. Πώς θα έρθεις. Πρώτα με φέρνει το παθηνάκι. Θα πάω για σεζόν και θα πάω να την κατακτήσω εγώ τον άλλο εκδόρα που δουλεύει το πρωί. Μαγεία. Μπαμπάς μου. Είσαι έτσι ο Σάκης, ε. Έχει γίνει καλά. Αδερφός. Αδερφός. Δεν ήταν και αυτό στα πάση ζωή, πάντως αφήνω πού τίποτα το καλοκαίρι. Πω. Καλά, δεν νομίζω, αλλά πέτει. Θα φτιάχνω καιρός και πέφτει γρασά και τέτοια. Θα πρέπει τώρα πολύ τίποτα. Και αυτό δεν είχε γρεβείς και τέτοια το καλοκαίρι. Ναι, δεν περνάνε, δεν περνάς τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Άρα στο καλοκαίρι θα παίρνεις και αλκοόλ που το αλκοόλ σκοτώνει το κορμί. Όπως το ξέρουν πολύ καλά. Το σκοτώνει όμως όταν είναι πάντα, όχι όταν σε συμπύρλα. Όταν το ρουφάς. Πολύ ωραίο καλά σε τον Βασίλη τον Λεγέρο. 27-14 το σκορ. Όσο πιο πολύ αλκοόλ πίνεις λέει, τόσο πιο πολύ καταπολεμά τον κορονοϊό. Κορονοϊό. Μπήρα σήμερα κορώνα. Πέρα κορώνα δεν υπάρχει. Παγιαρνιστό και σε... Μαλοκαίρι που είμαι κορώνα, βλέπεις για την αναστέχνημα. Αλλά... Μαλοκαίρι που είμαι κορώνα, βλέπεις για την αναστέχνημα. Ναι. Ωραία. Θα πήγες την μπάλα. Τρυποντάκι, άστοχο από τον Λίμπε. 4 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πουλάκι θα πάθει να κλέψει. Φαντόπουλος τώρα. Θεσίου Λιμπερόπουλος, ο Αυγερινός όμως από κάτω το καλάθι. Θα κάνει το σκορ 28-15. Αντωνίου. Ξανά στον Βέρα η μπάλα που σουτάρει τρίποντο. Το έχασε. Πολύ ωραία πουλάκι. Άδειασε τον αντίπαλό του και σκορ άρα για το 29-15. Και είναι στα γάλτρα εκεί που είναι. Ναι. Τρομερό ήταν και το... Το κοιτούσαν οι παίκτες του Los Angeles από εκεί που σου ήταν ο LeBron. Το έχεις δει. Όχι. Ήγε ο Πέτρος, αλλά το πήρε. Με σαν το σκάρι. Τι έχει χρόνο. Καλά, ναι, στήν. Ο Πουλάκης αυτό και σε ο Βέρας πήρε το rebound. Είναι για φίλε και ο Λεμπρόν και ο Λιλάρ. Και ο Λιλάρ. Τον Φόξ, ο... Κόρβερ.
Το βρεθέλει και στους φόρτους μας. Πώς ήταν η μέρα, τη Τσιλκέα. Α, ο Τρέι. Ο Τρέι, Γιάννη. Φούλα τα λόγω για αυτός. Ο Μπουνάνστα. Πολύ. Ήταν πολύ το βαλέ. Α, το βαλέ. Πού τύπου του είδε την πήκε, ε. Το βάλες και λίγο. Ας όχι, λίγο και πολύ αγκαιρινός και τώρα ο Αντωνίου. Άνοιξε. Ο Πουλάκης να πάρει τις πρώτες βοήθειες. Πάρα σε ο φίλος στο 29. 20. Πέντε. Πέντε δευτερόλεπτα για το τέλος. Και το 10 λεπτού. Τρολάρε ο Αυγιανινός, αλλά δεν σκοράρε. Για το 1-15 επιστρέφουμε σε λίγο. Ωπ! 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Τάκης ο Λίμπε. Εκτέλεσε έξω από τάξη και 75. Για το 3-3-15. Ένα θα το δοκιμάσει και πάλι θα το βάλει στην πλευρά του 20 πόντους. 35-15. Φίλος κλέβει, θα σε έρθει ένα γυρινό. Ο Λίμπερ θα δοκιμάσει ακόμη ένα. Αέρος, αέρος. Πάμε να πούμε καλά αυτή, κόψουμε όταν είναι πειρά. Χωρίς πάτα από τη μέση. Αυτή τη φορά. Ο Βέρας σηκώνει τα χέρια ψηλά με το κοντάκι του. Το ίδιο σπανικά να μην το πω. Με λίσκα. Είναι στα έβερα. Το φλούρο παράδει. Δεν έχω πάει ποτέ μου. Είναι πήγαμε στο φλούρο στην Ναι. Πολύ άλλο. Είναι, ε. Είμαστε πλάκα. Ποιο ρε. Πάμε. Άμα θέλεις, έρχομαι δηλαδή. Δεν έχω. Δηλαδή. Ε. Θα φας. Τι είναι, θα φας. Ήταν η τροφή αυτή. Ποιος κάνει η τροφή. Έχω να κάνω τη τροφή εδώ και δύο μήνες. Ποιο ρε, ποιο λέτε. Τσοκοκλείο, έστα με λίγο. Πριν και μεγάλο έμπα, έτσι και είναι κομπλέ. Δηλαδή με δύο χορτένο, ε. Μαζέφτιαξε ένα και δύο βάζει μέσα και βάζει ζύζα στο τόπλο. Όχι βάζει ζύζα, σαν ξαφίζα. Ζύζα σώσου, ναι. Ζύζα σώσου, παρούλι. Μπέικον. Είναι φίλε γαμάς. Ένα τρίτο το πέτσι. Ένα τρίτο, πάρει στο εγώ παιδιά είχα πάει προχθές στο κέντρο. Θα πάρουμε και παράδειγμα στη μέση όμως γιατί. Αν πάρουμε δύο σουβλάκια θα πάρουμε παράδειγμα στη μέση. Αν πάρουμε πιτόψο μετά θα πάρουμε παράδειγμα στη μέση. Απλά πράγματα. Και φάγα ένα μαγικό. Πείτε το κορέτσι. Πείτε το κορέτσι. Ωραίο. Και έχει και κοντό σουβλισίρι, δεν έχει κοντό σουβλί το κόμμα. Είναι το καλύτερο. Και τα βάζαμε σε ψωμί, είχαμε πάρει δύο τέτοια. Μπορούσαμε να ακολουθούμε μετά. Κερδίζαμε, κάναμε, δεν μας βγαίνει εκείνη την περίοδο. Όταν πηγαίναμε στο ήλιο, ξέραμε ότι το πάμε καλά. Ωραία.
Χρυσόπουλο, σας όγησε ο φίλος από κοντά του Χι. Λεπτά ακόμη για να δούμε στο μάτς. Σκοράρει ο Βασίλης. Κάποια νευράκια εκεί από τον Πουλάκη και τον Βέρα. Δεν νομίζω πως ό,τι και να έγινε, έγινε σκόπιμα. Ναι, για λέτε. Κανείς δεν θέλει να παίξει βρώμικα, κανείς δεν θέλει να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Θεωρώ πως η ατσουμπαλίαση είναι μέσα στο παιχνίδι, που μόνο για κάποιες ομάδες, οι οποίες είναι ολοκένουργιες και μπορεί να παίζαμε και μπάσκετ μόνο στα ανοιχτά της γειτονιάς τους και να μην έχουν πέσει από κάποια μπασκετική ομάδα. Μόνο λέγει, μόνο λέγω στο ξανά. Δεν λέω κάτι κακό. Μιλάω για τα φάντα, που μπορεί να φαίνονται λίγο πιο σκληρά. Αλλά να μην γίνονται επίτηδες. Κλείνουν και όχι παιδικές χαρές. Κλείνουν και παιδικές χαρές. Πώς κλείνουν και παιδικές χαρές. Κλείνουν και τώρα, μαγκά. Κλείνουν και να παίξω. Λείψη. Κλείνουν και παιδικές χαρές. Θα πάθω μαζί με τσιγά μου. Διακόνω ότι η παραχώρηση κολλητών εκτός και των κολλητών κολλητών και πολιτικών χώρων για όλες τις εκδηλώσεις. Άρα... Ωραία, το μάθω. Κάθαρα. Λείψη, κάθαρα. Για πόσο λέει. Για 13 μέρες. Έτσι και ξέρεις μαθήσεις. Μετά είναι 25, Αγία. Θα το πάνε σίγουρα μέχρι πριν από την Παρασκευή. Σίγουρα. Γιατί μετά πρέπει η Παρασκευή είναι 27. Σίγουρα, θα πρέπει να μαζί σίγουρα. Σκόρα, ο Κωνσταντόπουλος για την 19-20. Τα πριλιά και δύο. Μετά την ευρωσπάθεια θα το βάλει το καλθάκι του οφείλου, θα δημιουργήσει double score, επόμενο double score. 20-40 έχει χτυπήσει κιόλα στον πρόσωπό του, θα μπει ο Λίμπε στη θέση του. Τώρα ο αυτός ο περιφερειακός παίκτης. Από Λίμπε έχεις χάσει ποτέ σε μόνο. Εγώ έχω ξεφυλιστεί από λίγο. Θα μου κάνει κάτι... Σε έχει φτιάξει καλά. Ναι, θα μου έχει αφήσει υγρά αγάπη παντού. Σε το πλήσιο έχει κερδίσει όσοι μου το λεφάω στον φυλάκι. Βλέπεις, βλέπεις, αυτά που σου λέω. Εμένα μου τα βάζε με τα μπλα, 45 μήνες και με εκνεύριζε πάρα πολύ. Βρεις και πολύ δυνατή άμυνα. Γι' αυτό ακριβώς με κοιτάζει τώρα. Το ξέρει καλά το μάθημα. Το ξέρει, ναι. Συζητάμε τώρα εδώ οι διαφέτσεις, ο Ρόδοπουλος και ο Πουλάκης. Δεν ξέρω αν τα βρήκανε, θα τα βρήκανε ο ζώνη. Επιβάλλεται να πέσουν λίγο. Όλοι σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
έχουμε την υγεία μας, εγώ με τη δουλειά μας τρέχουμε την μέρα, αλλά εντάξει. Τώρα και να μην μπορείς να περπατήσεις και λέγεις και να κουτσένεις λιγάκι και να πάρεις τη δουλειά σου, δεν λέγεται και κάτι. Κουτσένεις, ναι. Παίρνουν πατερίς. Εντάξει. Γιατί σε καλά εβδομάδα δεν πηγαίνουν τα δουλειά σου. Καλά, ναι. Ο Βέρας θα κάνει ρίπουλ. Σε καμιά εβδομάδα θα είμαστε φυλακοί κάτι που ρόλου. Κάνεις έτα. Έχει αγκρέψει πολύ κατάσταση. Καλύτερα να γίνει τώρα που είναι νωρίς όμως παρά να... Έλα, Νίκο, Νίκο, λίχτο, 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 λίχτο. Λίχτο, άμα δεν θέλω να παίξουν, λίχτο. Αυτό, γι' αυτό, δεν λέω, δεν υπάρχει αυτό. Τετάρτο! Τα χέρια μαζί μου, ρε παιδιά. Ναι, εκεί μέσα. Μην στρώμε. Τι? Μην στρώμε. Φιλέ! Φίλος. Σκοράρε ο Βασίλης, 46-22. Λιμπερόπουλο πάλι. Λιμπερόπουλο. Παναγιώτη. Τάκης. Παναγιώτη. Φαντάζομαι. Πέντε! Τελευταία 15 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα μάλλον. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε σου. Γεια σας, καλό βράδυ.